Γεια σας. Έλενα, έλα, θα σκάσω. Πες μου πώς σου φαίνεται η Έλλη. Θα ήθελα να ερεμήσεις. Εντάξει, τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, Ελάκο μου, πώς νιώθεις με την εμφάνισή σου σήμερα? Πέρα το ότι είσαι χαρούμενη και το διασκέδασες και το περπάτησες και το χόρεψες, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ναι. Μπήκε και αγαπημένο τραγούδι. Μπορείς. Ναι, ωραία. Πέρα από το τραγούδι. Νιώθω πολύ ωραία. Νιώθεις ωραία. Νιώθω αυτοπεποίθηση. Α, εντάξει. Είμαστε σε καλό δρόμο, λοιπόν. Α. Νιώθεις καλά, εννοώ, που νιώθεις αυτοπεποίθηση. Ναι. Αυτό το μπολεροσακάκι που φοράς, με τα μανίκια αυτά, δεν μπορεί να φοριέται κατά αυτόν τον τρόπο. Α, θα φορέσω, ναι. Πρέπει να φοριέται κανονικά. Ναι, είναι ναι, μουσελίνες ναι. Η μουσελίνα δεν είναι, Στέλιο, μου βοήθω οργάντζα. Λίγο. Οργάντζα, συγγνώμη, Στέλιο. Ναι, όντως, δεν ξέρω, πρέπει να το βάλω. Οργάντζα, ευχαριστώ, με διορθώνεις πάντα, γιατί ξέρεις. Τώρα τι γίνεται. Έχεις βάλει δύο κομμάτια, μια φούστα και ένα κορμάκι, σωστά? Είναι κορμάκι, ναι. Ένα κορμάκι. Από μέσα είναι μπουστάκι. Ναι, τα βλέπω, είναι ξεκάθαρα, είναι διαφάνεια. Δεν μπορώ να πω όμως ότι έχω τρελαθεί από το styling. Νιώθω λίγο άσχημα. Δεν είναι ότι έβαλα μια φούστα ή μια μπλούζα γενικά. Αυτά που έψαξα με πολύ κόπο. Και έκανα και άλλους συνδυασμούς, συνέχεια το έψαχνα. Αρχικά έρχομουν με τελείως άλλες εικόνες. Το έχω ψάξει πάρα πολύ. Δεν είναι απλά. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Πραγματικά έχω αλλάξει τα χρώματα. Έχω μέσα και άλλη μπλούζα. Είμαι σίγουρη ότι σίγουρα έχεις μέσα πράγματα. Πάντα κάτι αυτό το, ναι. Πάντα έχει. Αυτό το τζάκετ για μένα είναι πολύ δύσκολο να το βρω που να είναι διαφάνεια, αλλά να έχει και ένα βάρος. Δεν είναι μια φούστα, μια μπλούζα για μένα. Το συγκεκριμένο. Γενικά το δέχομαι 100%. Ναι, αλλά είναι μια φούστα, μια μπλούζα. Κατά τα άλλα όμως είναι μια προσπάθεια η οποία είναι τίμια. Ναι. Εντάξει. Δεν θέλω να στενοχωριέσαι. Όχι, εντάξει. Μα στενοχωριέσαι όμως, αλλά δεν θέλω να στενοχωριέσαι. Εντάξει, στενοχωριέμαι όταν δεν αρέσει το αποτέλεσμα. Δεν είναι παλεύω γι' αυτό. Δεν είναι αυτό ακόμα που αντιστοιχεί σε αυτό που εγώ πιστεύω για σένα. Αυτό σου κάνει καλύτερα. Ναι. Ωραία, θα σου κάνω και μια καρδούλα εδώ. Ορίστε. Μαζί με το 2. Ευχαριστώ πολύ, αλήθεια. Για ψυχολογικούς λόγους. Το κατάλαβα. Το καταλαβαίνεις. Το νιώθω κιόλας. Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Ελάκο, τι κάνεις? Καλά, εσείς? Όλα καλά, μια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα σου αρέσει αυτό που θα σου πω εγώ. Δεν θεωρώ ότι έχεις κάνει κάποιο είδος styling. Αποσπασματικά, αν το πάρω, το τζάκετ σου μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Η τσάντα, ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Τώρα, άμα με ρωτάς αν η εικόνα σου, αν δηλαδή θα ήσουν μια κοπέλα που θα πήγαινες σε αυτή την καλερί και θα έμπαινες μέσα και αν θα σε κοιτάγανε, αυτό θα συνέβαινε. Γιατί είσαι όμορφη κοπέλα. Οκ. Ευχαριστώ. Αλλά από εκεί και πέρα, έχει πολλά λάθη, ρε Σιέλη. Πολλά λάθη. Λυπάμαι, αλλά δεν σου αρέσει. Ένα. Αμάν. Το μερίζομαι εγώ. Δεν πειράζει, ευχαριστώ. Θέλω. Λοιπόν. Γεια σας. Γεια σου, Έλλη. Πάρα πολύ ωραία φούστα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο τζάκετ, πάρα πολύ ωραία τσάντα. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Α, ναι. Ναι. Δεν ταιριάζουν. Όχι. Και αυτό το σύνολο δεν σου ταιριάζει γενικά. Είναι ωραία κομμάτια, τα οποία θα πρέπει να βάλεις με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Ναι. Και ενώ είσαι ένα κορίτσι που σου αρέσει το σεξ συντήσιμο, τα εφαρμοστά, τα διάφανα, τα κολλητά, έτσι μας έδειξε στην αρχή. Ναι, μου αρέσουν Ωραία, πήγες τώρα και αντιμετώπισες τη διαφάνεια με ένα τελείως άσχετο τρόπο που δεν σου ταιριάζει καθόλου. Πειραματίστηκες, ήξερες τι θέλεις να κάνεις, θεωρώ ότι δεν πέτυχε. Όχι. Αλλά κάτι έμαθες από αυτό. Ναι. Τουλάχιστον πήρες πολύ ωραία κομμάτια. Ναι, είναι πολύ ωραία αυτά τα κομμάτια. 7 είναι τελική βαθμολογία, αγαπημένη μου Έλλη. Μπορείς να επιστρέψεις τη θέση. Ευχαριστώ.